Φίλοι και φίλες, γεια σας. Λέγομαι Φίλιππος Ηλιόπουλος και είμαι Crew Guy, αρχιεκπαιδευτής στο Muay Thai, Muay Boran. Σήμερα κάνω το δεύτερο βίντεο που έχει θέμα τι είναι το Muay Thai. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε κάνει το πρώτο βίντεο με τίτλο «Η πρώτη γνωριμία» και όπως σας υποσχέθηκα, ανά δύο εβδομάδες περίπου θα κάνω ένα βίντεο με θέμα το Muay Thai αλλά και τη σχολή μας. Σήμερα λοιπόν θα πούμε τι είναι το Muay Thai. Το Muay Thai λοιπόν, είτε ακούμε Muay Thai ή Thai Boxing, είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή είναι ταϊλανδέζικη πυγμαχία. Τώρα το Muay Boran που ακούμε, αυτό που λέω και εγώ στην αρχή, Muay Thai, Muay Boran, το Muay Boran είναι η παραδοσιακή αυθεντική μορφή της τέχνης του Muay Thai. Το Muay Boran δηλαδή προέρχεται από πάρα πολύ παλιά, είναι ένα άθλημα το οποίο είναι βαθιά ριζωμένο στην ιστορία της Ταϊλάνδης, γι' αυτό και είναι το εθνικό σπορ και διδάσκεται ακόμα και στα σχολεία από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Λέγεται ότι είναι η πολεμική τέχνη των 8 άκρων και αυτό διότι χρησιμοποιεί γροθιές, αγκώνες, γόνατα και πόδια. Είναι δηλαδή μια ολοκληρωμένη πολεμική τέχνη, αυτόνομα δηλαδή ως πολεμική τέχνη, είναι ίσως η πιο ολοκληρωμένη, διότι έχει, όπως είπα, χτυπήματα σε όλο το σώμα, έχει και λαβές, έχει και ρήψεις κάτω. Οπότε αυτό το καθιστά πάρα πολύ ολοκληρωμένο σύστημα. Τώρα, το Muay Thai τι σου προσφέρει? Το Muay Thai σου προσφέρει φυσική κατάσταση, δύναμη, αντοχή, ελαστικότητα, αλλά το βασικότερο θεωρώ που σου προσφέρει το Muay Thai είναι η ανθεκτικότητα, δηλαδή ο αθλητής γίνεται πολύ ανθεκτικός. Γι' αυτό πολλοί από εσάς που μπορεί να έχετε δει αγώνες στο YouTube ή σε άλλα βίντεο ή στην τηλεόραση, λέτε μα τώρα πώς αντέχουν, ας πούμε, πέφτει τόσο πολύ, πέφτει ξύλο, ας πούμε, είναι δυνατά τα χτυπήματα, πώς είναι δυνατόν να αντέχει τώρα, είναι τρελή, ας πούμε. Κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα είναι απλά. Ο κάθε αθλητής προπονείται συστηματικά και με μεθοδικότητα για να μπορέσει να φτάσει στο σημείο να μπορεί να παίξει αγώνες και να ανταπεξέλθει σε έναν αγώνα, δηλαδή να βγάλει έναν αγώνα, ασχέτως αν θα κερδίσει ή θα χάσει. Ναι, είναι μια σκληρή πολεμική τέχνη, όμως προετοιμάζεται ο αθλητής για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται ή δεν σημαίνει απαραίτητο ότι οπωσδήποτε αυτός που ασχολείται με το Muay Thai πρέπει να παίξει αγώνα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αγώνες θα παίξει αυτό που το επιθυμεί. Αυτός που πραγματικά θέλει δηλαδή να παίξει αγώνα, αυτός θα παίξει αγώνα. Αν πιέσουμε κάποιον με το ζόρι να τον βάλουμε να παίξει αγώνα, έχει ένα 50% χαμένο από την αρχή. Έτσι. Επίσης δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι υποχρεωτικό κάποιος να παίξει αγώνας. Μπορεί κάποιος να κάνει Muay Thai, να μάθει την τέχνη του Muay Thai κανονικά από την αρχή, να μπορέσει να κερδίσει αυτοπεποίθηση, να μπορέσει να γυμναστεί, να μπορέσει να έχει όλα αυτά τα ωφέλη και βέβαια να μάθει μία αυτοάμυνα. Δηλαδή αν κάποια στιγμή σου συμβεί κάτι και χρειαστείς να αμυνθείς, να μπορεί να ξέρεις να αμυνθείς. Αυτό είναι το καλό γενικότερα με τις πολεμικές τέχνες, ότι θα μάθεις και να αμήνεσαι αν σου συμβεί κάτι. Δεν είναι απλά μια γυμναστική που θα σου προσφέρει μεν κάποια ωφέλη, αλλά μέχρι εκεί. Εδώ κάνεις και γυμναστική, κερδίζεις αυτοπεποίθηση, η οποία σε επηρεάζει βέβαια σε ολόκληρη τη ζωή σου μετέπειτα, διότι ένας άνθρωπος που ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες και ιδιαίτερα με το Muay Thai που έχει έντονη προπόνηση μέσα και ξέρει ο άλλος, αρχίζει να αντιλαμβάνεται την δύναμή του και τις δυνατότητές του, τότε αυτομάτως γίνεσαι πιο ήρεμος, πιο υπομονετικός και σε όλη σου τη ζωή, όχι μόνο στην πολεμική τέχνη μέσα. Όπως είπα λοιπόν και στην αρχή, όσον αφορά το Muay Boran, είπαμε είναι στην πιο παραδοσιακή του και στην πιο βαθιά μορφή το Muay Thai, διότι εκεί μαθαίνουμε και τα ονόματα από όλες τις κινήσεις που κάνουμε, φοράμε τις ειδικές στολές, έχουμε τα Kan levels, τους βαθμούς που ξεχωρίζουν
το επίπεδο του κάθε αθλητή ή του κάθε δασκάλου. Επίσης, όπως είπα, όσον αφορά τα ονόματα, δεν χρησιμοποιούμε εμείς όρους jab cross όπως χρησιμοποιούν στο kickboxing, ας πούμε. Χρησιμοποιούμε όρους τους οποίους έχουμε στο Muay Thai, ας πούμε οι γροθιές mat, shock οι αγώνες, kao τα γόνατα, te τα πόδια. Το μέτρημα, ας πούμε, είναι nun, song, sam, si, ha, hok, jet, pad, kao, sip, αν σε κάποιες ασκήσεις μετράμε τα λαδέσκα. Και τα πάντα είναι με ονόματα. Όλες οι τεχνικές έχουν τα ονόματά τους. Και έτσι πρέπει να είναι. Έτσι δεν γίνεται δηλαδή να μαθαίνεις Muay Thai και να μην ξέρεις ποιες είναι οι βασικές κινήσεις, πώς λέγονται κτλ. Επίσης έχουμε ειδικές τεχνικές, τα Mai Muay Thai, τα Look Muay Thai, ειδικούς βηματισμούς. Έχουμε το Y Crew, το χορό, το παραδοσιακό. Γενικά αυτό σου προσφέρει το Muay Bora, ότι μαθαίνεις σε πιο βαθιά, πιο πολλές λεπτομέρειες για το άθλημα που θα ασχολείσαι, το Muay Thai δηλαδή. Τώρα, ακούω διάφορα ότι κάποιοι φοβούνται να ασχοληθούν με το Muay Thai. Έχουν πάρει από φόβο το Muay Thai. Σου βλέπουν τους αγώνες, όπως είπαμε πριν, και σου λέει μα τι γίνεται. Ή κάποιος πάει σε μια σχολή και τον βάζουν να παίξει ξύλο, τον ανεβάζουν στο ring, να τον δουν, να τον δοκιμάσουν, αν είναι δυνατός. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Κανονικά, αυτός που θα ασχοληθεί θα πάει βήμα-βήμα και μεθοδικά θα ανέβει το επίπεδό του, ώστε να μπορεί κάποια στιγμή να ανέβει και να παίξει sparring, δηλαδή αγώνα φιλικό, ας πούμε, μέσα στην σχολή. Έτσι, αυτό θα πάρει κάποιο καιρό, δηλαδή δεν γίνεται κατευθείαν αυτό το πράγμα. Ένας αρχάριος θα πρέπει να ξεκινήσει να μάθει τα βήματα, να μάθει πώς στείνεται, πώς στέκεται, να έχει ισορροπία, να γνωρίζει κάποια πράγματα, να γνωρίζει άμυνα. Έτσι, αυτά πρέπει εσείς οι ίδιοι να τα προσέξετε, και οι γονείς και αυτοί που ενδιαφέρεστε να ασχοληθείτε. Πρέπει να δείτε κάποια πράγματα, πώς λειτουργεί μια σχολή, τι ακριβώς κάνει κτλ. Δεν εννοείται δηλαδή, τουλάχιστον στη δική μου σχολή, μέσα σε μία μέρα ή μία εβδομάδα το να σε βάλουμε στο ρίγκ για να δούμε αν αντέξει το ξύλο, και αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Έτσι. Αυτά λοιπόν φίλοι μου, με λίγα λόγια το Muay Thai, θα τα ξαναπώ στα γρήγορα, σου προσφέρει αυτοπεποίθηση, σου προσφέρει αυτοάμυνα, έχεις καλή φυσική κατάσταση, έχεις αντοχή, μαθαίνεται σχετικά εύκολα, είναι για όλους. Θα αναλύσουμε και στο επόμενο βίντεο για ποιος μπορεί να ασχοληθεί με το Muay Thai. Έτσι, είναι μια πολεμική τέχνη η οποία σου προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, πραγματικά. Μη διστάσετε αν θέλετε να έρθετε στη σχολή μου και να δοκιμάσετε να κάνετε 1-2 φορές και εσείς και τα παιδιά σας. Στη σχολή μου εγώ έχω όλες τις ηλικίες, από 3 χρονών παιδάκια περίπου έως και άνθρωπο σε πιο μεγάλη ηλικία, εν πάση περιπτώσει, πάνω των 50. Έτσι, δηλαδή μπορεί να ασχοληθεί οποιοσδήποτε και να μάθει κάποια πράγματα και να γυμναστεί και να του μείνει και αυτοάμυνα, όπως είπα και πιο πριν. Αν θέλετε, καλέστε με στο τηλέφωνο να με ρωτήσετε οτιδήποτε στο 97 73 53 99, ή στείλτε μου ένα μήνυμα στο Facebook. Θα χαρώ να τα πούμε και από κοντά βέβαια, και ακόμα περισσότερο να σας δω να δοκιμάζετε. Μη διστάσετε να δοκιμάσετε, θα δείτε ότι είναι κάτι που θα σας προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, και όλοι έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, όταν τελειώνει μια προπόνηση όλοι λένε έφυγε ένα βάρος από πάνω μας. Είναι πολύ σημαντικό στις μέρες που ζούμε με το άγχος και το στρες και τα νεύρα να μπορούμε να ξεσπάμε κάπου, να ξεσπάμε στους στόχους και στο σάκο και όχι σε κάποιον άλλον άνθρωπο βέβαια, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, ελπίζω να σας κατατόπισα. Θα τα ξαναπούμε σε 2 εβδομάδες. Σάββατο κάπου.